καλησπέρα μου στην ομάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το φιλτράρισμα νερού. Έχω παρουσιάσει προηγούμενα άρθρα το καλαμάκι ζωής που έχουν οι δικοδυναμίτες. Όχι στην Ελλάδα, στην Αμερική. Το καλαμάκι ζωής είναι ένα φίλτρο φορητό το οποίο μπορούμε από βοθρόνερα, από λασκοπόνερα να φιλτράρουμε και να πιούμε πόσιμο, να το κάνουμε πόσιμο. Ήμουν έτοιμος να το πάρω, αλλά έπεσε το μάτι μου εντελώς τυχαία σε ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλύτερο φίλτρο. Σε ένα πολύ καλύτερο φίλτρο. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Όλα τα φίλτρα, τα οικιακά και τα φορητά, τα καλύτερα φίλτρα φιλτράρουν μέχρι 0,2 μέκρο. Το φίλτρο που βρήκα, μη σας ξεγελάει το μέγεθος, είναι φορητό, φιλτράρει 0,1 μάικρο, που σημαίνει ότι δεν περνάει, πρακτικά, θεωρητικά δεν περνάει τίποτα. Στο ίντερνετ, στο site τους και σε κάποια άλλα βίντεο που είδα να το κρασάρουνε, να το τεστάρουνε, γράφει ότι κρατάει όλα τα πρωτόζωα, τους μικροοργανισμούς, τους ιούς, κρατάει, φιλτράρει χολέρα, σαλμονέλα. Μπορούμε να πιούμε από νερό, από καζανάκι, από βαθρόνερα, από παντού. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το καλαμάκι ζωής που ήμουν έτοιμος να αγοράσω φιλτράρει μέχρι 1000 λίτρα νερού. Το συγκεκριμένο φίλτρο, σας επαναλαμβάνω να μην σας ξεγελάει το μέγεθός του, φιλτράρει μέχρι 375.000 λίτρα νερού, που σημαίνει 375 τόνους νερού. Θεωρητικά είναι απεριόριστη η ποσότητα που μπορούμε να φιλτράρουμε. Αυτό που δεν είμαι ικανοποιημένος τώρα είναι ότι δεν μπορούμε να κουβαλάμε όλο αυτό το πακέτο στο σακίδιο επιβίωσης. Έχει μεγάλο όγκο. Η εταιρεία δεν σκέφτηκε να του βάλει κάποια κρυκάκια ώστε να το κάνει φορητό, να μπορούμε να το κρεμάμε στη ζώνη μας. Καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, θα παρουσιάσω το φίλτρο. Τώρα θα κάνω μια απλή παρουσίαση, σας υπόσχομαι, πολύ σύντομα, να κάνω σε πραγματικές συνθήκες, σε βρώμικα νερά, να το τεστάρουμε, να δούμε κατά πόσο φιλτράρει. Θα βάλω εντελώς ακατάλληλο νερό και θα το φιλτράρω, να το πιω, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, να κάνω την παρουσίαση τώρα. Αυτό είναι το φίλτρο. Έχει και κάποια άλλα εξαρτήματα εδώ μέσα που θα σας δείξω. Τι γίνεται. Από εδώ είναι η εισαγωγή του. Και από εδώ εξαγωγή, που σημαίνει ότι από εδώ πίνουμε. Το βάζουμε μέσα σε λάκκο με νερό, σε ένα ριάκι, σε ένα μπετόνι, σε ένα νασκό και ρουφάμε. Το καλό που έχει αυτό το φίλτρο είναι ότι μπορεί να βιδώσει στα μπουκάλια αναψυκτικού ή νερού. Βγάζουμε το καπάκι από το μπουκάλι του νερού, το γεμίσουμε με ακατάλληλο νερό, το βιδώνουμε και το έχουμε σαν παγούρι και μπορούμε να πίνουμε. Λοιπόν, μαζί με το φίλτρο μας δίνει ένα νασκό, νασκό το λέει, δηλαδή ένα παγούρι αναδιπλούμενο, το οποίο το γεμίζουμε με ακάθαρτο νερό, το βιδώνουμε πάνω στο φίλτρο μας και το έχουμε σαν παγούρι με φιλτρασμένο νερό. Όπως ξαναείπα, το πίνουμε κανονικά. Ποιο είναι το θέμα τώρα, πώς θα το κουβαλήσουμε. Σκέφτηκα εγώ να κάνουμε κάποιες μετατροπές, κάποιες πατέντες. Λοιπόν, στην αρχή, αυτό εδώ το βρήκα σε ένα μπουκάλι 2 λίτρο αναψυκτικού. Το έβγαλα σιγά σιγά με το μαχαιράκι. Μπορούμε να το περάσουμε εδώ. Να το βιδώσουμε στο φίλτρο μας και να το κουβαλάμε. Αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις. Λοιπόν, θα σας τις δείξω αργότερα. Μπορούμε να βάλουμε κρυκάκια στη ζώνη μας, να τα κουβαλάμε. Μαζί με το φίλτρο μας δίνει ένα καλαμάκι. Το καλαμάκι εύκαμπτο που χρειάζεται. Τοποθετούμε στην εισαγωγή του φίλτρου για να μπορούμε να φτάσουμε μια λακκούβα με νερό.
και να ρουφήξουμε. Δεν θέλει δύναμη, δεν θέλει δυνατά πνευμόνια, το δοκίμασα. Δουλεύει μια χαρά, χωρίς να παιδευτούμε. Του φάει κανονικά, σαν να πίνουμε το φραπέ μας. Δίνουν μαζί και μια σύρυγγα. Πού χρειάζεται η σύρυγγα? Όταν βρεθούμε σε επιβίωση, πίνουμε από λασπόνερα, πίνουμε από φωστρόνερα, από όπου θέλουμε. Όταν βρεθούμε μετά, τα καταφέρουμε και φτάσουμε κάπου που να έχει πόσιμο νερό, το γεμίζουμε είτε από τη βρύση μας είτε κάπου με πόσιμο νερό. Γεμίζουμε τη σύρυγγα, τη βάζουμε εκεί που ρουφάμε κανονικά, όχι εδώ, στην εξαγωγή δηλαδή του φίλτρου, και κάνουμε την αντίθετη, κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή, βάζουμε από εκεί που ρουφάμε νερό, βάζουμε το καθαρό, πιέζουμε και έτσι το ξεπλένουμε. Βγαίνει από την πίσω πλευρά, από την εισαγωγή του. Το κάνουμε μια-δυο φορές και ξεπλένεται. Όπως είπα, με ενθουσίασε το ότι φιλτράρει το 375 τόνους νερό, αυτό εδώ. Και κάνει, όπως σας ξαναείπα, 0,1 μάικρο το φιλτράρισμά του. Σε ένα χρωματοπολείο βρήκα αυτό εδώ. Για κλειδιά, δεν ξέρω γιατί το πουλάνε, τέλος πάντων. Ταιριάζει ίσα ίσα στην τρόμπα μας. Αλλά δεν είναι απαραίτητο. Θα σας πω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, μπορούμε μαζί με το όλα μαζί να τα κρεμάσουμε στη ζώνη μας. Τώρα θα σας πω για ποιο λόγο δεν είναι απαραίτητο. Βρήκα στο σούπερ μάρκετ μία για κασετίνα, το πουλάνε, αλλά τσαντάκι γυναικείο, οτιδήποτε μπορείτε να πάρετε, με φερμουάρ, το οποίο τα χωράει όλα άνετα μέσα. Το καλαμάκι. Λοιπόν, γιατί δεν είναι απαραίτητο να το κρεμάσουμε? Αυτό δεν θα το έχουμε στην κατάσταση επιβίωσης. Θα το έχουμε όταν βρούμε καθαρό νερό, οπότε μπορούμε να το έχουμε πάντα μέσα στο τσαντάκι. Και γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να του βάλουμε το κρεμάσιμο. Αυτό εδώ για να το κρεμάμε. Τώρα, το καλαμάκι εμένα μου φαίνεται μικρό για να πάμε στη λακκούβα να πιούμε νερό. Πήγα και πήρα, όσοι έχουν μηχανές το γνωρίζουν, ο Γιώργος από την ομάδα μας με τη μηχανή, από ένα χρωματοπωλείο πήρα σωλήνα εύκαμπτο. Είναι ο σωλήνας που μας φέρνει από το τεπόζιτο βενζίνης νερό στο καρβιλατέρ. Το προσαρμόζουμε στην εισαγωγή του φίλτρου νερού. Κόβουμε τα μέτρα που θέλουμε, θα το κόψω τώρα γύρω στο 1,5 μέτρο θα κόψω. Λοιπόν, το διπλώνω. Είναι εύκαμπτο, θα το διπλώσω και θα το βάλω στο τσαντάκι. Τώρα αυτό είναι 2 μέτρα, είναι μεγάλο. Ώστε να έχουμε μεγαλύτερο μήκος σε καλαμάκι για να φτάσουμε στη σακούλα, στη λακκούβα με το νερό. Το τι άλλο ήθελα να πω, τέλος πάντων αυτό εδώ εμένα δεν μου χρειάζεται, εσείς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ταιριάζει απόλυτα και στο μπουκάλι, στο παγούρι δηλαδή, που μπορούμε να έχουμε. Το καλό σε αυτό το φίλτρο είναι, όπως σας ξαναείπα, ότι βιδώνει κατευθείαν, το δοκίμασα, σε μπουκάλι 1,5 λίτρο νερού ή αναψυχτικού, το οποίο μπορούμε να το γεμίσουμε από τη λίμνη που θα βρούμε με νερό. Να το βάλουμε, να βιδώσουμε το φίλτρο μας και να το έχουμε σαν παγούρι μεγάλο. Σας υπόσχομαι πολύ σύντομα να κάνω και την παρουσίαση με το ακάθαρτο νερό, ώστε να την παρουσιάσω στην ομάδα. Αυτό το φίλτρο κοστίζει κανονικά 38-40 ευρώ, εγώ το πήρα φθηνότερα, το πήρα γύρω στα 30, και είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, όπως είπα, όπως ξαναείπα πιο πριν. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πολλές μέρες χωρίς νερό. Και αν βρούμε νερό, δεν πρέπει να είναι ακάθαρτο. Γλιτώνουμε βρασίματα, γλιτώνουμε πολλά με ένα τέτοιο φίλτρο. Τα ξαναλέμε πολύ σύντομα στην επόμενη παρουσίαση. Να είστε καλά.